Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, μακαριότατε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι. Ενή λόγω, η Ελληνική Επανάσταση ετοίμησε την ανθρώπινη φύση, διότι το λαμπρότερον και το διδακτικότερον των θεαμάτων, όσα παριστάνει επί της κοινής του χρόνου η ιστορία, είναι η ανέγερσης πεπτοκότος έθνος. Ο επίλογος της ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως, που έγραψε ο Σπυρίδων Τρικούπης στα μέσα του 19ου αιώνα, μπορεί άριστα να αποτελέσει και τον πρόλογο μιας νέας προσέγγισής της 200 χρόνια μετά. Πράγματι, είναι μεγαλειώδες ένα έθνος να ανορθώνεται, να αγωνίζεται και τελικά να απελευθερώνεται, και τιμητικό για όλους να συντηρεί τις πανανθρώπινες αξίες μέσα στον χρόνο. Όχι ως στοιχείο μουσιακό, αλλά ως γόνιμο, καύσιμο για το μέλλον της. Δύο αιώνες μετά υποδεχόμαστε την εξέγερση των Ελλήνων ως συγκυρία, αλλά και ως μια εξέλιξη διαρκείας. Γιατί το 1821 είναι στιγμή ιδρυτική, είναι ταυτόχρονα και στιγμή ρήξης σε μια Ευρώπη δέσμια της Ιερής Συμμαχίας, ξεσπά και επικρατεί ένα εθνικό απελευθερωτικό κίνημα. Και 9 χρόνια μετά συγκροτείται κράτος. Ενώ το 2021 έρχεται να πιστοποιήσει ότι εκείνη η σημαντική στροφή της ευρωπαϊκής ιστορίας έγινε άξονας, αφετηρία μιας πολυκύμαντης πορείας στα ανατολικά της Ηπείρου και στη Μεσόγειο. Ένα έθνος αναγεννιέται και μέσα από τις περιπέτειές του προοδεύει όσο κανένα άλλο στα Βαλκάνια. Τα 200 χρόνια λοιπόν της Ελληνικής Επανάστασης αξίζει να τα προσεγγίσουμε με πολλούς τρόπους. Στο δυνατό φως της ιστορικής εμπειρίας, υπό το σοφό πρίσμα των διδαγμάτων της, αλλά και με σταθερή πηξίδα τη θετική προβολή της στο μέλλον. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για μια σημαντική ευκαιρία τολμηρού απολογισμού, αλλά και ζωογόνου περίσκεψης, αναστοχασμού και μιας νέας νοηματοδότησης των αξιών που οδηγούν τελικά σε εθνική αυτογνωσία. Πρόκειται τελικά για μια επαναγνωριμία με τον συλλογικό μας εαυτό, που θα δώσει στην Ελλάδα μια σημαντική ευκαιρία να ανασυνταχθεί εσωτερικά, αλλά και να επανασυστηθεί με τη σύγχρονη ταυτότητά της στην Ευρώπη, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο. Η υπόθεση των 200 χρόνων είναι υπόθεση όλων των Ελλήνων. Παντού στη χώρα, αλλά και παντού όπου υπάρχει ελληνισμός. Στις αρχές του 1821 πολέμησε ηρωικά ο Ιερός Λόχος των διασκορπισμένων νέων μας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σήμερα έχουμε ανάγκη από έναν διαφορετικό Ιερό Λόχο. Από τους Έλληνες που έδιωξε η κρίση και φλέγονται από την επιθυμία να γυρίσουν, αλλά και από όσους ζουν και προκόβουν σε δεύτερες πατρίδες χωρίς να ξεχνούν την πρώτη. Είναι αυτοί που έρχονται τώρα ακόμα ένα βήμα πιο κοντά της, με τη δυνατότητα που αποκτούν να ψηφίζουν από το μόνιμο τόπο διαμονής τους. Μια τέτοια επέτειος όμως, κύριε πρέσβης, ανήκει και σε άλλους πολλούς πέραν του έθνους μας, στους διαχρονικούς φιλέλληνες και όλους όσοι εμπνεύστηκαν και εμπνέονται από τα οράματα της Αμερικανικής, της Γαλλικής και της Ελληνικής Επανάστασης. Οι δύο αιώνες που μεσολάβησαν είναι βήματα που βάδισε τελικά όλος ο πολιτισμένος κόσμος.
και αφορούν κάθε πολίτη ο οποίος αναγνωρίζει και ακολουθεί αυτό το υπόγειο δυσδιάκριτο συχνά νήμα που συνδέει τη δημοκρατία της αρχαίας Ελλάδος με τον πόθο για ελευθερία του 19ου αιώνα. Και έπειτα γεφυρώνει τις διεκδικήσεις του 20ου με τις μεγάλες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Γιατί το νόημα του 1821 είναι διαρκές και είναι οικουμενικό. Κυρίες και κύριοι, ο ξεσηκωμός του 21 υπήρξε κήτη αναγέννησης του εθνικού κορμού. Το είπε και ο πρόεδρος της Βουλής. Ρουμελιώτες, Μωραΐτες, Νησιώτες, Αρβανίτες, Φαναριώτες, Μακεδόνες, Ιππυρώτες βρέθηκαν μαζί με όλους τους Έλληνες εντός και εκτός τους υπόδουλης πατρίδας. Και πλέον ένα έθνος ζωντανό τέθηκε σε κίνηση. Με λαμπρές επιτυχίες αλλά και με οδυνηρές αποτυχίες. Ένα έθνος το οποίο τελικά όμως μεγάλωσε γεωγραφικά, διευρύνθησε πληθυσμιακά, προόδευσε οικονομικά. Και τούτο πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου. Το δημοκρατικό πνεύμα των συνταγμάτων της Επανάστασης διαπότησε την πολιτική ζωή του τόπου. Τόσο που η καθολική ψήφος ήταν ήδη γεγονός από το 1844, ενώ η αρχή της δεδηλωμένης έλαβε συνταγματική κατοχήρωση το 1875. Πιστεί λοιπόν στη φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία, η Ελλάδα υπήρξε και πολιτικά πρωτοπόρα μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Σε ένα άλλο επίπεδο, με πρόσφορες συμμαχίες, η χώρα προσάρτησε νέες επαχίες στην εθνική επικράτεια και ενσωμάτωσε Έλληνες στον εθνικό κορμό. Πλήρωσε βέβαια υψηλό τίμημα. Με την απώλεια ιστορικών αιστείων του ελληνισμού, χωρίς να λείψουν οι μαύρες σελίδες. Οι δικτατορίες, οι διχασμοί και κυρίως οι εμφύλιες διαμάχες. Όσο εμπνεόμαστε από τους τριάμβους, άλλο τόσο οφείλουμε να διδαχθούμε και από τις τραγωδίες. Ας κοιταχθούμε λοιπόν στον καθρέφτη με θάρρος και με ειλικρίνεια. Θα εκτιμήσουμε και τη λάμψη του βλέμματος, αλλά και τις ρητίδες του προσώπου της σύγχρονης Ελλάδος. Γιατί το ισοζύγιο είναι συντριπτικά θετικό. Στα χρόνια αυτά, η Ελλάδα ξέφυγε οριστικά από την ανέχεια του πτωχού που θυροδέρνει, όπως γράφει και ο εθνικός μας ποιητής. Μια παλιά, μικρή Οθωμανική επαρχία είναι τώρα μια ισχυρή ευρωπαϊκή χώρα που αφήνει πίσω της την κρίση και ανανεώνει την πίστη της στο μέλλον. Είναι πλέον σαν πρώτα ανδριωμένη, όπως αναφέρεται και πάλι στον εθνικό μας ύμνο. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό το πνεύμα διαπνέει και τη συγκρότηση της αποστολής της Επιτροπής των 200 χρόνων της Παλιγενεσίας. Ένα πνεύμα ενότητας, μετριοπάθειας, δημιουργικού σεβασμού που θα διατυπώνεται με γλώσσα, ύφος και ήθος που θα αναδεικνύει τη σημασία και το μέγεθος του γεγονότος στο σήμερα, ώστε ο εθνικός ξεσηκωμός των Ελλήνων να επανατοποθετηθεί ως δυναμικό συμβάν με μια εμβέλεια ευρωπαϊκή παγκόσμια, ως ορόσημο ρήξης με το κακό μας παρελθόν, αλλά και ως δείκτης του μέλλοντός μας. Και υπό την άποψη αυτή, η οργανωτική διάταξη καλείται να υπηρετήσει αυτόν τον εορτασμό και ανταποκρίνεται, πιστεύω, σε αυτόν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του. Η επικεφαλής της Επιτροπής έχει αποδείξει τη διοικητική της ικανότητα, αλλά και το ζήλο με τον οποίο την επενδύει και τα μέλη της από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα προσφέρουν τη γνώση και την εμπειρία τους σε πολλά διαφορετικά πεδία στα οποία έχουν διαπρέψει. Οι εκπρόσωποι της Βουλής, το Ίδρυμα της Βουλής, της Κυβέρνησης, του Κράτους θα εισφέρουν τα δικά τους εμφόδια στο εγχείρημα. Και είναι χαρά μας σήμερα να παρουσιάσουμε τα πρώτα 31 μέλη αυτής της σημαντικής επιτροπής, κορυφαίους πανεπιστημιακούς από την Αμερική και την Αγγλία, Μαρκ Μαζάο, Ρόντερικ Μπίτον, Ρίτσαρντ Κλοκ, Έλληνες καθηγητές του εξωτερικού, Ελένη Αρβελέρ, Στάθης Καλύβας, Δημήτρης Γόντικας. Από την Ακαδημία Αθηνών, ο Βασίλης Ράπανος, από την Εκκλησία της Ελλάδος, ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος. Μαζί θα εργαστούν ιστορικοί,
σημαντικοί, ο Πασχάλης Κετρομιλίδης, ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου, ο κύριος Βούλγαρος, ο κύριος Κωστής, κυρία Ευθυμίου, κυρία Βόγλη, κυρία Λαγιώτου, πολιτικοί και κοινωνικοί επιστήμονες, όπως ο κύριος Μουζέλης, ο Αριστίδης Χατζής, οικονομολόγοι, όπως ο κύριος Μαραβέγιας. Τα γράμματα και οι τέχνες δίνουν το δικό του δημιουργικό παρόν με τον Σταύρο Ζουμπουλάκη, Θόδωρο Κουρετζή, Δέσποινα Μουζάκη, Δημήτρη Παπαϊωάννου, Εκατερίνη Καμιλάκη, ενώ τη στροφή στο μέλλον σημειωτούν ερευνητές από τα πεδία της τεχνητής νοημοσύνης, των μαθηματικών, της ιατρικής, της γενετικής, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, Ευαγγελία Ζεγκίνη, Μαρία Θέμελη, Νικόλαος Νεγροπόντε, Χρήστος Παπαδημητρίου, Ιωάννης Ταρνανάς. Ενώ την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα θα πρεσβεύουν στην Επιτροπή ο Μάρκος Βερέμης και ο Γκρέγκορη Παπαδόπουλος. Αναφέρω μόνο τα ονόματα, γιατί οι τίτλοι και οι διακρίσεις δεν έχουν τέλος. Όλες και όλοι τους όμως είναι αναγνωρισμένοι και επίλεκτα μέρη της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Και έχουν να προσφέρουν πολλά στην προσπάθειά μας, κομίζοντας γνώση και εμπειρία από όλους τους τομείς. Εκτιμώ ιδιαίτερα την προσφορά σας. Θα είμαστε δίπλα σας και προσδοκώ λοιπόν ότι τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση θα συνδεθούν με τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Αν το 1821 ήταν η εκκίνηση, το 2021 είναι ένας κομβικός σταθμός στον δρόμο για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, την τεχνική νοημοσύνη και των στοιχημάτων που προβάλλονται μπροστά μας. Από τις νέες μεγάλες ανισότητες μέχρι το προσφυγικό, μεταναστευτικό και κυρίως την κλιματική αλλαγή. Γιατί οι κύκλοι της ιστορίας, βλέπετε, μοιάζουν να ειρωνεύονται τις ιστορίες των ανθρώπων. Αν κάποτε, κύριε Πρόεδρε, διεκδικούσαμε όσα δεν είχαμε, τώρα καλούμαστε να προστατεύσουμε τα αγαθά που έχουμε, με σημαντικότερο το φυσικό και πολιτιστικό μας περιβάλλον. Και αυτό ταυτόχρονα με την προσπάθεια να επανατοποθετήσουμε την Ελλάδα στον κόσμο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εθνικής εξωστρέφειας. Τότε ήταν η γέννηση, σήμερα είναι η αναγέννηση. Κυρίες και κύριοι, κλείνω με ένα ακόμα παιχνίδι της ιστορίας. Πριν από έναν αιώνα προετοιμαζόταν να εορταστεί η εθνική εκατονταετηρής. Η έκβαση όμως του πολέμου τότε το απέτρεψε. Ο προβληματισμός, ωστόσο, και ο δημόσιος διάλογος για το περιεχόμενο, όσο και για το ύφος των εκδηλώσεων, υπήρξε έντονος. Μεταφέρω λοιπόν από την καθημερινή της 14ης Μαρτίου του 1921 το άρθρο με την υπογραφή Άριελ, που δεν ήταν άλλος από τον ιστορικό και αργότερο ακαδημαϊκό Δημήτριο Κόκκινο. Η εκατονταετηρής είναι μια μεγάλη λογοδοσία. Λογοδοσία κληρονομιάς μεγάλων κεφαλαίων. Διότι οφείλουμε να δείξουμε όχι μόνο τι έκαμε η Ελλάδα από το 1821 μέχρι το 1929, αλλά τι έκανε η Ελλάδα εις ένα αιώνα ελεύθερης ζωής. Αναδρομικά λοιπόν, οφείλουμε και εμείς, η δική μας γενιά, να δείξει τι πετύχαμε σε δύο αιώνες ελεύθερης ζωής, αλλά και να λογοδοτήσουμε στο παρόν και το μέλλον. Στους Έλληνες και τους πολίτες αυτού του κόσμου, σε αυτούς που ζουν γύρω μας, αλλά κυρίως σε αυτούς που έρχονται με ορμή από το αύριο. Καλή αρχή και καλή επιτυχία.